Σου συμβαίνει κάτι? Όχι, Κατερίνα. Ναι, αλλά είσαι έτσι από το πρωί και σε όλο το ταξίδι από την Κέρκυρα. Μιλτιάδη, τι μου κρύβεις? Έχεις δίκιο. Δεν έχει νόημα να το κρατάω. Καλύτερα να σε ενήμερη. Κατερίνα, κινδυνεύεις. Τι εννοείς? Ο Έκτορας άκουσε μέσα από τις παρακολουθήσεις που κάνει πως αυτοί οι εγκληματίες θέλουν να σε βγάλουν από τη μέση. Έδωσαν ήδη εντολή για τη δολοφονία σου. Τι? Γιατί? Γιατί προφανώς τους έχεις μπει στο ρουθούνι. Με τα σούρτα φέρτα σου στις φυλακές και με τις επαφές που έκανες με αυτή τη Βίκη Αρτεμίου. Σου είπα, Κατερίνα, δεν παίζουμε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκληματίες, αδίσταχτοι, επικίνδυνοι. Και τι θα γίνει τώρα? Είναι ενήμερη και αστυνομία. Είναι συνεχώς μαζί μας. Από την Κέρκυρα ακόμα. Και τώρα είναι στημένοι έξω από το σπίτι μας. Γι' αυτό φύγαμε άρον-άρον από το νησί? Ναι. Με ειδοποίησαν ο Μιχαήλ και ο Έκτορας. Προς το παρόν το ελέγχει η αστυνομία. Τον μπλέξαμε. Χωρίστε στις συλλήψεις του Ραζή και του Γεωργέα. Η ομάδα του Μαρόγλου να συλλάβει τους δύο τύπους στο βαν. Η ομάδα του Μαρούση να μπει με προσοχή στο σπίτι. Επαναλαμβάνω, με προσοχή. Πάμε.